Να πούμε μερικά πράγματα. Λέμε, έρχεται ένας και εκπλήσεται. Στη συνέχεια, μένει ο άλλος και εκπλήσεται συνέχεια. Δεν τελειώνει αυτή η έκπληξη. Είναι ανάλογα, ας πούμε, πού πάει κανείς, τι γυρεύει. Αλλά νομίζω ότι αυτή η πίστη, αυτή η αλήθεια, δεν είναι μία άποψη, αλλά είναι η συμπίκνωση του παντός. Το παν που αρχίζει από το φως. Είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γίνεται το φως, από την αγάπη και καταλήγει στο φως. Τα πάντα πεπλήρωται φωτός. Αλλά περνάει μέσα από μια δοκιμασία. Και αυτός που είναι φως, ο εναρχή λόγος, ο οποίος έκανε τα πάντα και δι' αυτού γίνονται τα πάντα και χωρίς αυτό έγινε το ουδέν, ο γέγονε, αυτός τα παρακολουθεί όλα μέσα στην ιστορία των χιλιετιών. Οι οποίοι χιλιετίες είναι ως ημέρα ή εχθές, σαν μια μέρα. Και τα παρακολουθεί τόσο διακριτικά που είναι, δίνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει. Οπότε βλέπετε, ας πούμε, ότι οι διαστάσεις που παίρνει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία είναι απεριόριστες. Και αυτό που λέει ο κόσμος πολλές φορές στην πολιτεία, εκπαίδευση ανοιχτών οριζόντων. Οι ανοιχτοί ορίζοντες είναι οι διαστάσεις ενός κοτετσού, μιας φυλακής. Αλλά εδώ πέρα τα πάντα διαλύονται. Αυτό που λέμε, μοχλοί συνετρίβησαν, εθλάστησαν πύλα, μνήματα ενήξαν, νεκροί ανίσταντο. Οπότε γίνεται μια κοσμογονία. Αυτή δε η κοσμογονία είναι, γίνεται εναπολύτωση ή μέσα στην ψυχή κάποιου ανθρώπου. Δεν βλέπετε, ας πούμε, ότι ενώνονται τα αντίθετα και τιμούμε την Παναγία, που όπως λέμε είναι αυτή η καναντία εις ταυτό αγαγούσα, αυτή που ενώνει τα αντίθετα σε μια στιγμή. Δεν βλέπετε, ας πούμε, όταν λέμε γιορτή της Αναστάσεως, γιορτή της χαράς. Τα πάντα γεμίζουν από φως. Σου λέει ο άλλος, μα εγώ αισθάνομαι άσχημα, δεν μετέχω, δεν μπορώ να πω ότι είμαι βυθισμένος στον πόνο, στα προβλήματά μου. Γιατί πάνε να λύσουμε τα προβλήματα με τον δικό μας τρόπο. Αλλά εδώ πέρα λέμε, ας πούμε, ότι δεν είναι μια άποψη, γιατί δημιουργούνται τα πάντα από μια έκρηξη φωτός, δηλαδή φανέρωση αγάπης, και στη συνέχεια προχωρούμε αυτή τη δοκιμασία. Και περνούμε αυτή τη δοκιμασία, η οποία μας ξεπερνά, και στο τέλος ανερώνεται ότι η δοκιμασία ήταν ένας δρόμος για να φτάσουμε συνειδητά σε αυτό το φως, σε αυτή την ανάπαυση, σε αυτή την παράκληση, σε αυτή την ενότητα των αντιθέτων, σε αυτό που λέει ότι αγκαλιάζει ο φωνιάς το θύμα, και δεν υπάρχουν εχθροί και οι πάντες είναι φίλοι. Και αυτό διδάσκει η Εκκλησία, αυτό ζει. Και αυτό που διαβάζουμε την ώρα της αποκαθυλώσεως κάθε φορά που την προσκορυνθίζω επιστολή, που λέει πως ο Παύλος μιλάει για το Σταυρό, την Δήμη του Σταυρού, ότι τη σοφία του Θεού δεν έσωσε ο κόσμος δι' της σοφίας των άνθρωπων, αλλά της μορίας του κηρύγματος έσωσε όλο τον κόσμο. Μετά λέω, ας πούμε, ότι σε εμάς δεν υπάρχουν πολλοί σοφοί ευγενείς και διακεκριμένοι, αλλά τα μωρά, τα ασθενή εξελέξατε ο Θεός για να κατευθύνει τους σοφούς και τα ισχυρά. Μετά, ας πούμε, τα αγενή, τα ασθενή, τα εξουθενημένα, και τα μη όντα, είναι τα όντα καταργήσει. Οπότε όταν πάει στα μη όντα, δεν πάει άλλο παρακάτω. Για να καταργήσει τα όντα, αυτά που κατά φαντασία υπάρχουν, κατά δόκηση, ή να μην καυχήσετε ενώπιον του Θεού πάσα ζάξ, να μην καυχηθεί κανείς ενώπιον του Θεού. Αλλά ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο, τα χάνεις όλα, διαλύεσαι, όχι με τη σκέψη, στην πραγματικότητα διαλύεσαι. Και το αποδέχεσαι αυτό και έρχεται αυτός που ανιστά τους νεκρούς και σε σώζει. Και τότε νιώθεις ότι δεν υπάρχει καμιά καύχηση. Όποιος θέλει για τη σοφία του, για τις γνώσεις, τις επιτυχίες του,
μαρτυρεί την καταδίκη του. Όποιος φτάνει στην εξουθένωση, δέχεται το θάνατο, αυτός ετοιμάζεται για να παραδοθεί σε αυτόν ο οποίος ανιστά τους νεκρούς και νεκρός οδείς επί μνήματος. Αυτό είναι η ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου, ο Άδης Στέναν, ο Βοά, κατελήθη μου εξουσία. Και έπρεπε να μην πάρω τον εκ Μαρίας γεννηθέντα, γιατί άδειασε τους τάφους και έδωσε σε όλους τη ζωή. Οπότε βλέπετε ότι για να νιώσεις την Αναστασία πρέπει να περάσεις από την Σταύρωση, από τη διάντηση. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, ότι δικαιολογούμε, μένουμε έξω. Αυτό που λέει κάπου ο Αββάς Ισαάκ, ο σωμάτιος φόβος του ζώου που ετοιμάζεται για σφαγή, φοβάται κανείς. Αλλά αυτή είναι η αντίθεση. Πάλι που λέω, Αββάς Ισαάκ, ότι όποιος δεν είναι ικανός να σηκώσει μεγάλους πειρασμούς, δεν είναι ικανός να δεχτεί μεγάλα χαρίσματα. Το μεγάλο χάρι της Αναστάσεως τι είναι? Η διάλυση όλης της ψευδιάς και η αδέλφωση των πάντων. Δεν υπάρχουν εχθροί. Δεν βγάζω το μάτι του άλλου. Δεν είναι επιτυχία να το σκοτώσω. Η επιτυχία είναι να θυσιαστώ, να ζήσω ο άλλος και ο άλλος είναι εαυτός μου. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω εγώ, αλλά το κάνει ο ένας, ο αρχηγός της ζωής, που είναι το υπόδειγμα του κάθε μας ανθρώπου, το υπόδειγμα της ανθρωπότητας. Γι' αυτό βλέπετε, αυτό που λέει ότι οι δοκούντες άκοι των εθνών κατακυριεύουσαν είναι αυτό και μεγάλη κατεξουσιάζουσαν. Αυτοί που θεωρούνται καταδόκηση μεγάλη, ας πούμε, ετοιμάζουν τον άνθρωπο. Και μετά λέει κανείς, με αυτό το ζούμε και σήμερα. Με όλος ο κόσμος γίνει μια γειτονιά. Με όλος ο κόσμος γίνει ένα τρελοκομείο. Μα έχουν ελευθερωθεί τα πάντα, ας πούμε. Και αν θέλετε, είχε γίνει ένας βόθρος. Αλλά υπάρχει αυτός που μας αγαπά και τα αφήνει μέσα. Και νομίζω ότι ένας πιστός μέσα στην Εκκλησία, στην Ανάσταση, τα βλέπει αυτά, αλλά ταυτόχρονα βλέπει το φως της αγάπης που γεννήσει τα πάντα και το φως και την παράκληση που είναι η κατάληξη. Και ο Χριστός είναι το Α και το Ω. Και αυτός που ζει εν Χριστό ξεπερνάει τον χρόνο σου και θέλει να είναι αποτυχημένος, να μην είναι πετυχημένος, δεν έχω κάνει επιτυχία του. Θέλει να είναι μωρός, θέλει να είναι μείον ανύπαρκτος, γιατί υπάρχει με ένα άλλο τρόπο. Οπότε, βλέπετε, είναι διαφορετικά τα πράγματα εδώ πέρα. Και μετά σώζεται ο άνθρωπος. Πότε? Τώρα. Και σώζεται η ανθρωπότητα. Πότε? Τώρα. Γιατί ανέστη Χριστός και η ζωή πολιτεύεται. Γιατί ανέστη Χριστός και επίωσε τα σήματα ευωδίας. Και το θέμα είναι να ζητάς τα τίμια, να ζητάς αυτή την ευωδία. Αυτό το ελάχιστο που έχετε πάντα. Οπότε βλέπετε, ας πούμε, όταν λέει ο Παύλος ότι τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός είναι ακατευθύνει τους σοφούς και τα ασθενή δεξοδελμένα, αυτά που ζητάει ο άνθρωπος δεν συμπεριλαμβάνονται μέσα στη σοφία και στη σκέψη. Τη σπάνε τη σκέψη και πάνε παραπέρα. Και ένας ο οποίος καυγάζει για τη σκέψη του είναι βλάκας. Και είναι ανίκανος να μπει μέσα εκεί, ας πούμε. Αλλά ένας που αποδέχεται τη δοκιμασία του θανάτου, την εξουθένωση, διαλύεται και ανασυντίθεται. Σμικρύνεται στο ελάχιστο και διαστέλλεται και γίνεται κατά κάρη πόρα του απορρίτου μυστηρίου. Και αυτός τι κάνει? Δεν μιλά. Δεν λέει τίποτα. Και όλα λέγονται μόνα του. Δεν λέει τίποτα. Όπως εμυροφόροι. Ενώ είπαν, πέστε ότι ανέστη ο Χριστός, εξελθούσε ουδέν είπονε, φοβούν τον γάρο. Δεν μπορούσαν να πούν τα άρρητα που τους είχαν συγκλονίσει τα άρρητα, ότι αναστήθηκε ο Χριστός και νεκρώθηκε ο Άδης και ο θάνατος και αθανάτωται. Αλλά μόνο να υπάρχεις έτσι και να συγκλονίζεσαι ολόκληρος, αυτό σε παίρνει στην αιωνιότητα. Και μετά, ενώ περνάει η ζωή σου, ζεις. Ενώ τα έχεις χάσει όλα, ακούς. Ενώ έχεις διαλυθεί, οσφραίνεσαι. Αυτή την ευωδία που έρχεται από την Ανάσταση του Χριστού.
Εγώ δεν βλέπετε, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για την άρρητη αυτή, για τα άρρητα και άφαντα μυστήρια της αγάπης του Θεού. Και περνάμε από αυτή τη δοκιμασία για να φτάσουμε εκεί. Και σήμερα υπάρχουν αυτοί οι ασθενείς, οι εξουδανιωμένοι, οι μειώντες, οι οποίοι δέχονται αυτή την παράκληση. Και αυτοί, τη στιγμή που δέχονται αυτή την παράκληση, αισθάνονται ότι δεν είναι τίποτα. Γι' αυτό δεν τιμωρούν. Τώρα, αν πάμε σε αυτούς που καυχόνται, καυχόμαι για τη σοφία μου, καυχόμαι για το κάλλος μου, καυχόμαι για τη δύναμή μου, τι είναι αυτή. Είμαστε αξιολύπητοι. Καυχόμαι για τη λογική μου. Δεν γίνεται. Γιατί τυχαίνει ο άνθρωπος, ο ελάχιστος, ο αδύνατος, ο τυποτένιος, να έχει μια πνοή του Θεού μέσα του. Και να αξίζει περισσότερο κάθε ένας άνθρωπος, όχι ο σοφός ή ο έξυπνος ή ο πλούσιος, ένας άνθρωπος αξίζει περισσότερο από ό,τι αξίζει να είναι ολόκληρη. Γι' αυτό λέει πάλι ο Κύριος, η καλοφελήσει άνθρωπο, αν κερδίσει τον κόσμο, όλο και ζημιώσει την ψυχή αυτού, είχε δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Οπότε βλέπετε, ας πούμε, ότι μιλούμε, μορφωνόμαστε, κάνουμε κηρύγματα, αγωνιζόμαστε, πονάμε, χαιρόμαστε και καταλήγουμε σε μια ησυχία, σε ένα τίποτα, στον τάφο, σε αυτό το μικρό, στο ελάχιστο, το τα έχει όλα. Και αυτά δίνονται στον καθένα άνθρωπο. Και όταν, ας πούμε, γεμίσεις από αυτά τα άρρητα, δεν μπορείς να ψευτήσεις. Γι' αυτό ουδενή ουδέν είπων, επειδή δεν λέγονται αυτά τα οποία δίδει η Ανάσταση και δεν λέγονται αυτά στα οποία βρίσκει ανάπαυση ο άνθρωπος. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, βλέπουμε την ιστορία όλοι ότι είναι ένα παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι. Και γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει. Κοιτάξτε, επενέβησαν στην ιστορία οι δοκούντες άρχοι των εθνών. Αυτοί που κατά δόκιση βρήκαν την αλήθεια. Και άλλοι κάψανε τους αιρετικούς, άλλοι κάψανε, ξέρω κι εγώ, τους Εβραίους ή τους ομοφυλόφιλους που λέει ο Χίτλερ, και άλλοι κάψανε τους εχθρούς του λαού. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Η μία αλήθεια είναι η αγάπη. Και είναι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, ο οποίος παίρνει ψυχή για να τη θυσιάσει για τους φίλους του, δηλαδή για τους παλαβούς, για τους διαστραμμένους, για αυτούς που τους σταυρώνουν. Γιατί και αυτοί πονούν και θέλουν αυτή τη μία χάρη. Οπότε βλέπετε, ας πούμε, ότι όταν ακούς κάποιον πατέρα της Εκκλησίας, σου μιλάει ανθρώπινα, το καταλαβαίνεις, αλλά βλέπεις ότι κάτι έχει που σου οδηγεί στα άρρητα. Εάν τυχόν μου λες παιδεία ανοιχτών οριζόντων και με αφήνεις από την αρχή μέχρι τέλους μέσα στη φυλακή της φθοράς, με βασανίζεις, με ατιμάζεις τον άνθρωπο και δεν ξέρεις τι είναι άνθρωπος. Εδώ πέρα μέσα στην Εκκλησία καταλαβαίνουμε τα άρρητα και ανίποτα μυστήρια της αγάπης του Θεού. Από αγάπη δημιουργεί τον κόσμο, τον αφήνει να περιπλανάται σαν μια μέρα είναι όλη η δοκιμασία των χιλιετιών και καταλήγει σε αυτή την Ανάσταση που νικούν οι πάντες. Όταν το δούμε έτσι, εκεί αν τυχόν έτσι διοργανώνουμε τη ζωή μας, τότε θα παίρνουν άλλη προοπτική τα πράγματα. Θα πεις ότι γίνεται. Είναι καλά, γιατί τα αφήνει ο Θεός και δεν είναι εγώ να διορθώσω τον Θεό, αλλά εγώ να σωθώ δια του Θεού. Και είδατε πάλι στο Ευαγγέλιο που διαβάσουμε το Σάββατο, μετά τον Επιτάφιο, που λένε «Αναστήθη ο Χριστός», οπότε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι πήραν τους στρατιώτες, λέει, κοίταξε, τώρα κάτι έγινε, θα σας δώσουμε χρήματα και θα πείτε ότι ήρθαν και το βλέψανε αυτό, ας πούμε. Και αν δεν κάτι συμβεί, θα σας καλύψουμε. Άλλη, ξέρετε, παλιά ιστορία, να σβήσω με φρόκανα τη φλότα που λιώνει τα μέταλλα. Θα σας δώσω λεφτά να πείτε αυτό. Δεν γίνεται με λεφτά. Μα λένε τώρα ότι πολλοί δίνουν λεφτά για να κάνουν έτσι και αλλιώς τα πράγματα. Είναι κάποια κέντρα οικονομικά.
δεν ξέρω ποιοι είναι, κάτι τράπεζες. Εντάξει, έτσι είναι, θα κάνω αυτά. Αλλά αυτή η δύναμη της Αναστάσεως τα διαλύει όλα αυτά. Η δύναμη της Αναστάσεως αγαπάει και αυτούς οι οποίοι πάνε να σώσουν τον κόσμο με το να θέλουν να τον καταστρέψουν. Οπότε βγαίνουμε από τη δοκιμασία του Σταυρού και τη χάρη της Αναστάσεως ήρεμη, ανύπαρτη και άτρωτη. Και όταν κανείς έχει ενδυθεί από αυτό το ήθος, δεν ταράσσεται με τίποτα και όλα του κάνουν καλό και αυτός, χωρίς να το θέλει, δίνει μηνύματα ζωής σε όλους. Όχι αυτός, αλλά αυτός που είναι η αρχή της ζωής. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, βλέπετε, τα ζει αυτά. Και να σας πω, ο Απόστολος Παύλος είναι το σκάνδαλο της ιστορίας. Και ο Απόστολος Παύλος τσαντίζει και τους Εβραίους. Σου λέει, αυτός θα κάνει θάλασσα. Έκανε θάλασσα τη φθορά. Δεν βλέπεις ότι αυτός που ήταν τόσο ικανός, σου λέει, καυγόμαι όχι για τη σοφία λόγου, αλλά για την αδυναμία μου. Οπότε, ο καυγόμενος εν κυρίω καυγάστο. Ένα πράγμα είναι άνθρωπος αδύνατος, αισθάνομαι μια στιγμή ότι υπάρχει αυτή η δύναμη. Και αν τυχόν πάψω να καυγόμαι για τον εαυτό μου, αν τυχόν συνειδητοποιήσω την ικανότητά μου και καυγόμαι για τον Κύριο μόνο, ο καυγόμενος εν κυρίω καυγάστο. Μία καύχηση υπάρχει. Ότι υπάρχει αυτός που είναι αγάπη απερινόητη, δημιουργεί τα πάντα, τα παρακολουθεί τα πάντα, τις χιλιετίες ως η μία ημέρα και μας οδηγεί στο ανέσπερο φως, στην έκρηξη του φωτός που γεμίζει ουρανό για κατακτόνια. Και αυτό το πράγμα, ενώ κάτι συνέβη παλιά, ενώ κάτι προσμένομαι, μέσα στην Εκκλησία θαυμαστώσω, το ζουν. Δεν το ζει κανείς με τη σκέψη του. Με τη σκέψη μας, αν θέλουμε να τακτοποιήσουμε τα πράγματα, θα κάναμε φυλακή. Αυτό που είπαμε και το πρωί, που λέει συγχωρήσουμε πάντα τη Αναστάση, δεν συγχωρούμε εμείς. Γιατί λέει, κοίτα, αυτός μου έκανε αυτό, δεν το συγχωρώ, το πάω στα δικαστήρια. Πήγαινε, ας πούμε. Είπαμε αδελφοί και τους μισούς είναι μας. Δεν το λέω, ξέρω κι εγώ. Αυτό που λέει ο Παύλος μετά, τα πάντα γίνονται κενά. Δεν το ζω. Εάν τυχόν δεν έχω αποδεχθεί τη διάλυση. Οπότε είναι μεγάλο πράγμα να περνάω πειρασμό. Και είναι μεγάλη ευλογία, ας πούμε. Αυτές οι δοκιμασίες με διαλύουν. Ανθρωπίνος, πνευματικός και σωματικός με διαλύουν. Και ως εξής ότι ο θάνατος δεν θανάτωται. Οπότε από το άλλο ήθος. Στον πέρα και ο Παντιακοφίλος ότι όταν έγινε μοναχός κατάλαβε ότι δεν υπάρχει θάνατος. Οπότε λέει ο άλλος, ας πούμε, γερνώ, ας πούμε, και που τσένω, δεν μπορώ, κάπου μη. Ρε παιδιά, οι γενιές αλλάζουν, η μια διάρκεια την άλλη, αλλά ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Γίνεται μια αίσθηση. Αισθάνεται αυτή την ευωδία, την άρρητη, και αυτός ο άλλος που το αποδέχτηκε, γίνεται μια ευλογία για όλους. Και για τους εχθρούς της αληθείας. Και οι εχθροί της αληθείας, και αυτοί που νομίζουν ότι επικρατούν και με χρήματα θα αλλάξουν την ιστορία, είναι όντα βασανισμένα. Και αυτός που δημιούργησε τα πάντα, τους τιμωρεί με την αγάπη. Οπότε βλέπετε ότι μέσα σε αυτή την εισαγωγία της μεγάλης εβδομάδος, της εισαγωγίας της ζωής σας, με νιώθει κανείς ότι το μεγάλο πράγμα δεν είναι ένας όμορφος, έξυπνος, καλός, δυνατός, αλλά να είσαι άνθρωπος. Γιατί έχω μια πνοή ελάχιστη του Θεού μέσα μου και είμαι μια αίσθηση, έχω ένα όνομα. Και όταν κάνω υπομονή, μια στιγμή ελευθερώνομαι και υποδουλώνομαι στο Πνεύμα του Άγιου. Και τότε, ας πούμε, τα αντίθετα ενώνονται και τότε δεν κάνω τίποτα και όλα γίνονται μόνοι τους. Και όλα είναι μια ευλογία για όλους. Δεν φαίνεται ότι αυτό έχει εκκλησία. Αυτό ιεργείται εδώ. Αυτό ιεργείται στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
Αυτό ευλογείται στη ζωή κάθε ενός πιστού. Και μετά στη συνέχεια, αυτός που είναι ο τέλειος, ο τέλειος άνθρωπος, ο θεάνθρωπος Κύριος, σε μια στιγμή βρίσκει πιστούς έξω από τα όρια της Εκκλησίας. Αυτό που λέει ουδέν το Ισραήλ, το σάπτην πίστην εύρων. Βρίσκει έξω από τα θεσμικά όρια του Ισραήλ, του παλιού και του νέου, πιστούς. Οπότε βλέπετε ότι αν κάνω υπομονή, αν δεν θέλω να λύσω τα προβλήματά μου, τα προβλήματα του κόσμου, τη δική μου λογική, αλλά παραδοθώ σε αυτά τα όρια χέρια που έπλασαν τα πάντα, τότε φτάνω σε αυτά τα ανίποτα μυστήρια που χαρίζονται αυτά. Και αποδέχομαι τη σιωπή, αποδέχομαι το θάνατο. Θέλω να διαλυθώ, θέλω να μην υπάρχω. Πάλι η φράση αυτή του Παντός Προφήτου, θέλω να φύγω, να καθώ να μην υπάρχω, γιατί ακριβώς θέλω τη ζωή που δεν χάνεται και υπάρχει για όλους. Οπότε βλέπετε ότι, πώς είπα το παιδί, Βασίλης είχε δίκιο ότι πότε τελειώνουμε, είναι ότι είναι περιτά αυτά που λες, γιατί αυτά τα ξέρουμε και τα ακούμε στην Εκκλησία. Από πότε τελειώνουμε.